Νταβάριτς, σδαραβόλια τεοκνόλογης, τσίκα μπλιατ Θοδωρής. Σούκα σούκα νταβάι, σόου δεκές, επεισόδ 7. Γκαρπαζίες με συμμετοχή χαρασόφνη, μπρόσνιτ κάτω περιγραφή. Τρέμπε γκαρτατιούσνη, πραζιέστηνοτ πρόσκα για πίσι μπέλδιν γιάρ. Να προζάνω, Καρπαζόσκι. Πρώτη συμμετοχή έρχεται από τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης αγαπάει πολύ το σκοτάδι και δεν θέλει και πολύ προσπάθεια για να το καταλάβεις από τις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν. Αλήθεια, στη τουαλέτα πώς σημαδεύεις? Fantex Enthro Pro M Tempered Glass Edition για αρχή, μέσα στο οποίο έχουμε τον AMD Ryzen 7 1700 επάνω στην Asus Crosshair 6 Hero. 16GB Disk Ultra Trident Z στα 3200 MHz ολοκληρώνουν το βασικό πακέτο του συστήματος. Τα γραφικά του συστήματος έχει αναλάβει GTX 1080 Gaming X, μια κάρτα που πλέον δεν την βρίσκεις ούτε με το Hubble τηλεσκόπιο με τις τρέχουσες τιμές, ενώ στην τροφοδοσία έχουμε το Corsair RM 56. Για την αποθήκευση ο Παναγιώτης χρησιμοποιεί έναν Samsung 960 EVO 250GB, έναν Seagate HDD 500GB και έναν Toshiba HDD 1TB. Ένας μικρός τυφώνας δημιουργείται μέσα στο σύστημα με 3 Corsair ML140 και 2 stock Fantex Fans 2 Case. Μεγάλη βαρύτητα έχει δώσει και στον αισθητικό τομέα με sleeved extension cables της Bitphenix σε μαύρο κόκκινο, καθώς και φωτισμό από το RGB LED strip της Fantex περιμετρικά. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα σχόλια βλέποντας το σύνολο είναι περιττά. Το σύστημα κοσμείται από τη φιγούρα του Space Lord από το Guardians of the Galaxy και ο τελευταίος πυροβολάει σε αντιστοιχεία με όλα τα υπόλοιπα parts. Και πριν κλείσω να αναφέρω ένα τελευταίο part. Αυτό. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, δυστυχώς δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Ένα YouTube κανάλι έχω κι εγώ, δεν μπορώ να γνωρίζω τα πάντα. Αν κάποιος φίλος γνωρίζει τι κάνει αυτή η συσκευή, ας βοηθήσει στα σχόλια. Και πάλι συγγνώμη. Ναι, πανεβόη με τρεις κακές προστάζανιότε τσικαμπιέ νταβάι μην κασπαζά deep για deep. Ένα εξαιρετικό build από τον Παναγιώτη τόσο οπτικά όσο και επί της ουσίας. Καλή επιτυχία Παναγιώτη και σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Επόμενο συμμετέχον ο Δημήτρης με τον οποίο έχουμε αλλαγή στρατοπέδου συνολικά. Το NZXT S340 Elite είναι το σπίτι του i7-8700K και της MSI Z370 Gaming M5. Στο σπίτι αυτό βέβαια δεν πληρώνει ένφια, οπότε τα χρήματα πήγαν σε 16GB Disk Ultra Trident Z RGB. Η Kraken X62 έχει αναλάβει την ψήξη του i7-8700K και τα καταφέρει αρκετά καλά, μιας και σχετικά εύκολα ο τελευταίος λειτουργεί stable στα 4,8. Και ο Δημήτρης μιλάει με νούμερα και αποδείξεις. Σνταραβούλια Golden Chip, σμπαραγκάτνιε, σμπαραγκάτνιε. Η λιτή με εντυπωσιακή The Asus GTX 1070 Overclock έχει αναλάβει το έργο των γραφικών του συστήματος και την τροφοδοσία το Corsair RMI 850. Όσον αφορά την αποθήκευση, έχουμε έναν M2 Samsung 960 EVO 256GB με heat shield. Επιπροσθέτως, έχουμε έναν Samsung 840 EVO Pro 250GB, έναν HDD Western Digital Black 1TB και έναν Western Digital Blue 500GB. Μέχρι και τα ονόματα των δίσκων ταιριάζουν με το υπόλοιπο build. Συνολικά 4 NZXT RGB fans μαζί με αυτά της υδρόψυξης προσφέρουν στο build άπλετο airflow καθώς και φωτισμό σε συνδυασμό με το NZXT Hue Plus. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αξιοζήλευτο ακόμη και με τα εργοστασιακά PSU cables, με το cable management να έχει γίνει προσεκτικά εκεί που χρειάζεται. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Η τελευταία συμμετοχή για το επεισόδιο έρχεται από τον Spiros G, με ένα build που αν δεν το έχετε δει ακόμη στη σειρά Show the Setup GR, λίγαν συντόμως θα το δείτε και εκεί. Πριν ξεκινήσω, να συστηθούμε. Καλησπέρα, Technologist. Χαρηκά πολύ, The Beast Machine του Σπυρίδωνος και της EVGA. Το Beast Machine έχει υλοποιηθεί στο Fantex Enthro Pro M Special Edition Tempered Glass. Η καρδιά του είναι ο Ryzen 7 1700X και η Asus ROG Strix X370F Gaming με 16GB Corsair Vengeance Blue LED στα 3000 MHz. Ο Ryzen παραμένει ψύχρεμος ως αν τον Cool Alexi στα 4 GHz, δουλειά την οποία έχει αναλάβει η NZXT Kraken X62. Στη συνέχεια σας έχω αποκλειστικές εικόνες από το τηλεσκόπιο Hubble για μία ακόμη φορά, οι οποίες απεικονίζουν την GPU του συστήματος, την EVGA GTX 1080 Ti Superclock. Η τελευταία έχει ντυθεί με custom backplate που λέει αυτά που χρειάζεται να λέει και μόνο αυτά, παραμένοντας λιτό και απέριτο, ενώ μια custom ROG βάση παρέχει στήριξη στο τέρας. Chica Bliet Moscar Carta Davarich Daravolie. Έναν M2 Samsung 960 EVO 250GB και έναν Samsung 840 EVO 250GB αμφότερη με custom backplates με τα λογότυπα ROG και Ryzen αντίστοιχα. Επιπλέον το βαρύ φορτίο αναλαμβάνει ο Toshiba HDD 3TB που είναι επιμελώς κρυμμένος. Ζωή στο σύστημα δίνει το EVGA Supernova 850G3. Στο αισθητικό μέρος το Beast Machine του Σπυρίδωνος και της EVGA τα πάει περίφημα. Το φωτισμό σε μπλε τόνους πέραν των RGB fans των μνημών και της motherboard ενισχύει ένα LED strip περιμετρικά του case και 4 fans συνολικά. 2 της NZXT X62 και 2 Fantex PH140MP διατηρούν το σύστημα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμη ένα εντυπωσιακό σύνολο με προσοχή στις λεπτομέρειες και custom πινελιές που δίνουν χαρακτήρα.
Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και καλή επιτυχία. Μια στραφόν 3 setup πρικατνίου βαϊπιστό το 8 στο The Setup GR. Πριν κλείπια τη ψηφοφορία, κρούμπια τη να πανιόχα σχόλια. Μια παλέμ τουρνιεύ, συμμετοχή δική σου. Ντάρουν αυτά βάει Θοδωρή, στροπαλιότβε σου καβίτεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Τρυπαλόσκι, τρυπατρυπαλόσκι. Τρυπαλόσκι, τρυπατρυπαλόσκι. Τρυπαλόσκι, τρυπατρυπαλόσκι. Τρυπαλόσκι, τρυπατρυπαλόσκι. Χαρμπά του σόφκι, αγκίτα κρασόφκι. Τρυπαλόσκι.